Έχεις καταλάβει τίποτα? Αυτή δεν είναι, δεν κατάλαβα. Ναι, που εκφράζει και ελπίζω να, αυτό να είναι και η στάση του Πασόκ, έτσι. Αυτό να είναι η επίσημη στάση του Πασόκ, γιατί απόψε, νομίζω, ναι. Απόψε το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και προφανώς σε τέτοιες διαβουλεύσεις υπάρχουν και υποχωρήσεις και, πώς το λένε, και συμβιβασμοί, αλλά εδώ πρέπει να, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός. Ο ένας συμβιβασμός που δεν πρέπει να υπάρξει είναι να μην ξανανοίξει η ΕΡΤ. Τώρα. Και μετά πρέπει να γίνει η εξυγίανση. Αυτό το, δηλαδή αυτή η περιφρόνηση προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν λέει ξανά άνοιξε την ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, αλλά του λέει ανέβασε τους διακόπτες. Από δημόσιο φορέα. Ναι, αλλά ποιο δημόσιο φορέα? Τι είναι η επίσημη ραδιοτηλεόραση ενός κράτους, μαγαζάκι της γωνίας, να πάω να τα ανοίξω την εύγα της γειτονιάς? Δεν γίνεται. Αυτό το παραμάγαζο που ετοιμάζουν να βγει ως εναλλακτική λύση, με 20-30 εργαζομένους, του διάβασα ότι μπορεί να είναι και απογραφία τύπου. Δηλαδή θα είναι μια καρικατούρα, μια αστειότητα να βγουν άνθρωποι να παριστάνουν ότι αυτό θα είναι οι ειδήσεις της νέας ΕΡΤ, ας πούμε, οι ειδήσεις. Τη μεταβατική λένε οι ίδιοι. Ό,τι και να είναι, και μεταβατικό, Βρενίκο. Είναι δυνατόν να πεις ότι έκλεισα μια λυσίδα σούπερ μάρκετ και το μεταβατικό σχήμα είναι η εύγα της γωνίας με 10 υπαλλήλους? Δεν είναι μεταβατικό σχήμα, αυτό είναι καρικατούρα. Άσε που είναι απολύτως αντιδημοκρατικό, αντιδιοντολογικό και ελεγχόμενο. Είναι καρικατούρα αυτό το πράγμα, είναι παράγκα. Για πες μου, πώς αισθάνθηκατε χθες όταν διαβάσατε την ανακοίνωση του κ. Μενουδάκου ότι εγώ δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά, οι ερμηνείες αυτές συναφέρεται? Καλά, εντάξει τώρα, αυτό είναι ένας φρικτός κλεφτοπόλεμος εντυπώσεων. Έτσι. Προσπάθεια σπασμωδική. Μπράβο, ρε Προκόπη. Από το Μέγαρο Μαξίμου. Και όχι μόνο. Μπορεί να είναι και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρω, ναι, είναι μια προσπάθεια πώς να αποφύγουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια, ας πούμε. Όχι, δεν είπε αυτό. Όχι, θα ανοίξω την ΕΡΤ αλλού. Όχι, δεν θα κάνω εκείνο. Όλα στην προσπάθεια για να καλυφθεί ενός τραγικού λάθους μοίρια έπονται. Ενός τραγικού λάθους, μιας, νομίζω ότι θα μείνει στα χρονικά ως η πιο επαρχιώτικη γκάφα που έχει γίνει ποτέ από Ευρωπαίο Πρωθυπουργό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, προσπαθείτε να καλυφθεί με κινήσεις τώρα, ναι, δε μου είπε κουτοπονηριές, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν κρίνει την πολιτική της κυβέρνησης και καλώς κάνει. Έτσι, δεν λέει, δηλαδή, δεν είναι δουλειά του. Ναι, δεν λέει δηλαδή εσύ προσπάθησες να φτιάξεις την ΕΡΤ και κακώς το έκανες ή να την αλλάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Λέει όμως είναι απαράδεκτο να κλείνουν, να πέφτει μαύρο στις συχνότητες κλπ. Και αποκατάστησε το αυτό αμέσως. Διπλωματικά ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίζω δεν λέει στον Πρωθυπουργό ξανά άνοιξε την ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, γιατί δεν μπορεί και να το κάνει. Του δίνει μια διέξοδο, αλλά του λέει βρες το, κόψε, όπως το γράψαν δύο συνάδελφοι αυτό, πολύ ωραία. Κόψε το λαιμό σου να βρεις λύση να επαναλειτουργήσουν οι συχνότητες και η πομπή. Αυτό, με πρόγραμμα κανονικό, αυτό το ερμήνευσαν, αν ακούσατε και τον κύριο Σωτηρέλη, δηλαδή χθες στην ΕΛΤΙΣΤΑΙ, αλλά και ο Κώστας Σομποτόπουλος που το φιλοξενούσε με τον Νίκο το Μεγκρέλη προχθές στο πρόγραμμα της ΕΝ, τα είπαμε όλες. Αυτό σημαίνει το εντός εισαγωγικών κόψε το λαιμό σου να ξαναλειτουργήσουν οι πομπικές συχνότητες. Πρέπει να δουλέψει μια ΕΡΤ κανονική. Όχι, και επειδή μια ΕΡΤ κανονική γίνεται μόνο από την ίδια την ΕΡΤ, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις τώρα κουτοπονηριές, όχι θα ανοίξω εγώ στη Βόρεια Μακεδονία το άνω κάτω Σούλη FM TV. Και η ΕΡΤ δεν είναι μόνο ειδήσεις και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ενημερωτικό. Η ΕΡΤ σημαίνει άνοιξε τους πομπούς να παίζουν τα ραδιόφωνα κανονικά, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, το Τρίτο, το Κόσμος, το αυτό. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Τι είναι η ΕΡΤ, ας πούμε? Ήτανε κάτι, ένα μικρό επαρχιακό, πώς το λένε, free press με 20 ανθρώπους. Υπάρχει αίσθηση ότι από χθες το βράδυ και μετά την δεύτερη, τρίτη παρέμβαση του κύριου Μενουδάκου και το κείμενο το οποίο εξέδωσε και τις ανακοινώσεις του Πασόκ και της Δημάρ, ότι το κλίμα, εάν ήταν δύσπιστο και δυσάρεστο την Δευτέρα, είναι πιο επιβαρημένο. Ναι, είναι χαλασμένο. Μπράβο. Είναι πιο επιβαρημένο. Θέλω να δω όμως αν θα παραμείνουν στο χαλασμένο. Και με αυτό δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να σπρώξουν τη χώρα σε εκλογές. Γιατί εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές λόγω της ΕΡΤ. Η χώρα όμως, η κυβέρνηση μάλλον, πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις μετά από αυτό το ανεκδίγητο σφάλμα των συμβούλων και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το ανεκδίγητο. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Θα είναι νέες διερευνητικές εντολές με άλλον επικεφαλής της κυβέρνησης? Θα είναι υποχώρηση του Πρωθυπουργού? Χθες άκουσα και μία άποψη από πολύ σοβαρό άνθρωπο. Πώς να σταθεί, λέει ο Πρωθυπουργός. Μα αυτό μας ενδιαφέρει. Το πώς θα σταθεί ένας Πρωθυπουργός που έκανε ένα τραγικό λάθος ή ποιο είναι το δέον για τη χώρα.
και τη δημοκρατική λειτουργία. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν έκανε το δέον για τη χώρα και τη δημοκρατική λειτουργία, με συγχωρείτε, δεν με ενδιαφέρει αν θα πρέπει να κρατήσει την περηφάνεια του. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αποκατασταθεί αυτό που έγινε τόσο στραβά, σε πρώτη φάση. Επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητώ καθόλου και είμαι από αυτούς που φωνάζουν από τότε που υπήρξε το σχέδιο Μόσχαλου ότι πρέπει η ΕΡΤ να εξηγενθεί και πρέπει να βοηθήσει την ευκαιρία και εμείς οι εργαζόμενοι να το κάνουμε, να προτείνουμε δηλαδή. Από τις χθεσινές διαρροές, εάν διαβάσεις ξανά το τι έλεγαν οι διαρροές, ακόμη και αυτές οι οποίες, ξέρεις, παρέπεμπαν στον κύριο Μενουδάκο, ήταν το σχέδιο Μόσχαλου. Εγώ... Μα το σχέδιο, άκουσε ναι, να δεις, δηλαδή, ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν. Δεν είναι, το σχέδιο Μόσχελου ήταν μια πολύ καλή βάση για συζήτηση. Είχε και σωστά, είχε και λάθη. Όπως προφανώς. Όπως και κάθε πρόταση. Ο καθένας τα κρίνει και διαφορετικά. Όμως το σχέδιο Μόσχελου τότε, το θυμίζω σε όλους, γιατί λέει, υπάρχει αυτή η καραμέλα ότι όσες φορές προσπαθήσαμε να εξηγιάνουμε. Καταρχήν, καμία άλλη φορά δεν υπήρχε προσπάθεια για εξηγίανση. Η μόνη φορά ήταν η περίπτωση Μόσχελου. Και η περίπτωση Μόσχελου ήταν ένα σχέδιο το οποίο απορρίφθηκε από τις αντιδράσεις πολύ πριν υπάρξει, ήταν υπό μία έννοια λειψό. Με ποια έννοια? Ο κύριος Μόσχελος παρήγγειλε στην Επιτροπή Αλεβιζάτου να θέσει, να βρει τον τρόπο να υπάρξει επιτέλους ανεξάρτητη αυτοδιοικητικά. Αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί όταν απορρίφθηκε το σχέδιο Μόσχελου. Το πόρισμα της Επιτροπής Αλεβιζάτου, με τον οποίο ήμουν και χθες το βράδυ σε εκδήλωση κοινή και το επιβεβαίωσε, έκανε αρκετό καιρό. Γιατί ήταν μια επιτροπή που λειτουργήσε επί μήνες, εξετάζοντας πολλούς ανθρώπους και βγάζοντας με αξιόλογους συμμετέχοντες και έβγαλε ένα πόρισμα. Αν δεν υπάρχει, τώρα είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα εχέγγυο ανεξάρτητης λειτουργίας. Με αυτό εχέγγυο τότε πρέπει να λειτουργήσει ένα σχέδιο Μόσχελου, το οποίο μπορεί να χτυπήσει και τις παρεμβάσεις τις κυβερνητικές και τις κομματικές και τις δημοσιοπαλληλικές αγκυλώσεις και νοοτροπίες και τις συνδικαλιστικές εκτροπές, να το πω έτσι. Αλλά αυτά πάνε μαζί. Γιατί η ΕΡΤ μέχρι τώρα δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε? Απαντώ πολύ απλά, γιατί υπήρχαν αυτές οι δύο παθογένειες που είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Απ' τη μια, το απόλυτο μαγαζί, η απόλυτη παρέμβαση στο κυβερνητικό παύλα κομματικό μαγαζί και απ' την άλλη οι αγκυλώσεις μιας λειτουργίας δημοσιοπαλληλικής που ήταν η άμυνα αυτού του μαγαζιού απέναντι στις παρεμβάσεις. Δηλαδή, όταν ας πούμε μία κυβέρνηση σου στέλνει έναν εκδίγητο διευθυντή, ο οποίος είναι, να μην πω τώρα, σχεδόν του κοινού ποινικού δικαίου και αποκεφαλίζεται μια νυχτή γιατί στέλνει μηνύματα στις παρουσιάστριες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να υπάρχει μια εντός εισαγωγικών μονιμότητα για τους εργαζομένους. Όταν οι διοικήσεις είναι ανεκδίγητες και αναξιοκρατικές μέχρι εκεί που δεν παίρνει, δεν μπορεί να μην έχεις κάποια προστασία. Να λοιπόν που το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή είναι φαύλος κύκλος. Αν όμως υπάρχει η εγγύηση της ανεξάρτητης λειτουργίας από ένα ανεξάρτητο υποπτικό συμβούλιο που θα ορίζει ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αγνοούν τις πιέσεις της εκάστοτε κυβερνητικής ή και των άλλων κομματικών εξουσιών και πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, τότε μάλιστα μπορείς να έχεις άλλου είδους επαγγελματισμό και σωστές σχέσεις εργασιακές χωρίς αγκυλώσεις κλπ. Και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Πες πως όλα τα σενάρια τα οποία ακούσαμε, έτσι, μια, ξέρεις, εντελώς μια θεωρία, είναι αυτά τα οποία θα υλοποιηθούν, 30, 20, 25, δεν ξέρω πόσοι, δίμηνες συμβάσεις, μεταβατικό στάδιο, νέα... Καλά, υπάρχει ένα σενάριο που το έβγαλε η κυρία Μπακογιάννη σήμερα, το υποστηρίζει, να επαναπροσλευτούμε όλοι με δίμηνες συμβάσεις προσωρινά, επειδή έχει γίνει η γκάφα του κλεισίματος τώρα, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Επειδή δεν έχει υπόσταση ΕΡΤΑΕ πια. Κατ' εμέ ούτε αυτό είναι λύση. Κανονικά πρέπει να επιστρέψει στην υπόστασή της η ΕΡΤΑΕ. Καταρχήν έχουμε χάσει 300 εκατομμύρια από την παραβίαση συμφωνιών και τις ρήτρες τους με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η ΕΡΤ. Είναι απίστευτα αεραστεχνικό αυτό που έχει γίνει. Απίστευτα αεραστεχνικό. Η ΕΡΤ δεν είναι, ξαναλέω, μαγαζάκι της γωνίας. Έχει συμφωνίες με δορυφόρους, με διανομής, με ξένες τηλεοράσεις, με πάροχους, με προμηθευτές έργου. Με. Και όλα αυτά τα κατέλησαν εν μια νυχτή, διότι τους ήρθε το δίθεν εξουσιαστικό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν. Ναι. Θυμάσαι την ιστορία της Σαμπένα? Ναι, αλλά δεν την ξέρω καλά. Άκουμε να δεις. Η Σαμπένα ξαφνικά πουλιέται στην Swissair, την Ελβετική. Η Ελβετική εταιρεία για μήνες καταλαβαίνει ότι τα λειτουργικά της έξοδα είναι ένα δισεκατομμύριο, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λειτουργικά έξοδα ανά τον κόσμο.
και λέει μπαστά, δεν γίνεται. Τι κάνουν λοιπόν. Έχει εξαγοραστεί η Σαμπένα, έτσι. Λοιπόν, η Σαμπένα είναι βελγική. Είναι μια μέρα Παρασκευή, νύχτα, 12 η ώρα. Στις 12 η ώρα λοιπόν πέφτει μαύρο στην εταιρεία. Ενώ δεν υπάρχει Swiss Air. Πια ο κολοσσός, έτσι. 12 και ένα λεπτό. Δεν είναι βέβαια τηλεοπτική ενημέρωση. Ακριβώς. Άκου να δεις. 12 και ένα λεπτό. 12 και ένα λεπτό. Στο απέναντι γραφείο στον ίδιο όροφο, μ' ακούς, αρχίζει η επαναπρόσληψη του προσωπικού της Swiss. Και εκείνη την ώρα, σε εκατοντάδες τα αεροσκάφη της Swiss Air, υπάρχουν συνεργεία που βγάζουν το Air και μένει το Swiss. Και την επόμενη ώρα που το είδαμε όλοι, είπαμε είχε το σταυρό τον κόκκινο, το Swiss και λέμε ελβετικοί σουλιάδες γίνανε στην αεροπορική εταιρεία. Όταν το λέω αυτό, είναι για να πω ότι αν θέλεις να κάνεις κάτι και θες να σε μάγκας, τότε είσαι έτοιμος να πεις στις 12 το βράδυ της Παρασκευής εγώ κλείνω, καταργώ την ΕΡΤ και στις 12 και 1 έχεις μια εταιρεία η οποία λέγεται ΔΕΤ, ΝΕΡΙΤΟ, όπως θες πάντη, δεν με ενδιαφέρει, δικό σου λογαριασμός. Αυτά θέλουν δουλειά και σχέδιο, ρε. Ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Ξέρεις για πόσες χιλιάδες... Εδώ πήρανε το σχέδιο Μόσχελ copy-paste και ξεχάσανε μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ξεχάσανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Φτιάξανε ένα όνομα ξενέρωτο τελείως άθλιο. Και το άλλαξαν κιόλας τώρα. Και δεν κατοχύρωσαν ούτε καν τον RGR. Αυτά είναι τελείως. Δηλαδή προχειρότητες του ισχύς του είδους. Λοιπόν, να θυμίσω απλώς ότι όταν έγινε αυτή η ιστορία στην Swiss Air, που δεν ξέρεις, δεν μου αρέσουν αυτές οι πραξικοπηματικές ιστορίες, αλλά λέω έγινε, να πώς έγινε διεθνώς, μιλούσαμε για 15.000 υπαλλήλους, έτσι. Λοιπόν, και όχι για 2.000 υπαλλήλους, 2.500, 3, όσοι είναι. Λοιπόν, αυτό να σου πω ότι έχει γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι τσαπατσούλιδες, αν έχουν σχέδιο. Λοιπόν, το κλίμα πάνω στην ΕΡΤ για να τελειώνουμε. Πώς είναι, χαλιά. Δεν ξέρω, γιατί χθες λόγω μιας εκδήλωσης δεν πήγα το βράδυ. Και θα πάω απόψε λόγω την ώρα των εξελίξεων. Δεν μπορώ να στο μεταφέρω. Νομίζω ότι υπάρχει ανησυχία από πάσης πλευράς. Ο καθής βέβαια βλέπει τα πράγματα με βάση την κοσμοθεωρία του και αυτό θέλω να το πω κιόλας. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με την πλειονότητα απόψεων που εκφράζονται μέσα και από τον αέρα την ΕΡΤ. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι η έκφραση απόψεων, δεν μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή, κάθε άποψη που εκφράζεται, ο άλλος έχει μια αντίληψη, ψηφίζει Ανταρσία, ψηφίζει Κουμπέ, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κακό αυτό καθόλου. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει, δεν ξέρω τι ψηφίζει, έχει και την ανάλογη κοσμοθεωρία του. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι, θέλω να πω, ο καθής, ο άλλος είναι δεν πληρώνω, ας πούμε. Ναι. Δεν εκφράζει εμένα το δεν πληρώνω, λέω έτσι. Τώρα. Ναι. Θέλω να πω ότι ακούγονται, αθίζουν όλα τα λουλούδια. Το τι όμως σκέφτονται συνολικά οι εργαζόμενοι είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι. Μέσα. Να το διευκρινίσουμε κι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Προκόπη. Και εγώ, Νίκο. Καλή μεσημέρι.